Κύριε, ο Κώστας έρχεται κοντά σας με 4 ολοκένουργια τραγούδια από την τελευταία του δουλειά. Δείτε τα πρώτα εσείς, τυχεροί άνθρωποι. Χαμογελάκι, γειτόνισσα, μου λείπεις, κοντά τα χεράκια σου από τον δίσκο του Μουσικό Ταξίδι. Καλή διασκέδαση. Με έχουν ρωτήσει πολλές φορές στο παρελθόν πώς έγινε και ασχολήθηκα με τη μουσική. Ποια ήταν τα σημάδια, ας πούμε, για να πω στον εαυτό μου ότι αυτό είναι αυτό που θες να κάνεις. Γυρίζοντας πίσω πολύ πολύ παλιά, στα εφηβικά μου χρόνια και ακόμα πιο πριν, το μόνο που θυμάμαι είναι ότι είχα μανία με τις μουσικές ταινίες. Αλλά βέβαια το περιβάλλον δεν ήξερε τίποτα. Δεν ήξερε ότι εγώ είχα τέτοιου είδους ανησυχίες. Εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο όταν ήμουν μικρός, ήμουν πολύ ζωηρό παιδί, σπάγα χέρια, πόδια. Με είχαν πάει στο πρωτοβοηθείο πάρα πολλές φορές. Ήμουν ο καλύτερος πελάτης, γραψίματα. Αλλά υπήρχαν και κάποιες ευαισθησίες που τις κράταγα αυστηρά για τον εαυτό μου και οι οποίες με μαθηματική ακρίβεια εκδηλωνόντουσαν μετά από κάποιο musical. Δηλαδή, καθόμουν στο δωμάτιό μου μετά από ό,τι θυμάμαι και τραγούδαγα κάνα 2-3 ώρες, επηρεασμένος από τις μελωδίες που είχα ακούσει από παλιές ταινίες του Elvis Presley, κυρίως του Elvis Presley, ελληνικές ταινίες, τα ελληνικά musicals. Στην ταράτσα του διπλανού σπιτιού υπήρχε ένα πλισταριό που η νοικοκυρά έπλαινε. Συνήθως όμως, εκεί στα πλισταριά, τα χρόνια που ήμουν έφηβος κι εγώ, βρίσκανε καταφύγιο διάφορες μπάντες, τα διάφορα groups και παίζανε μουσική. Κάποια μέρα άκουσα και λοιπόν και εγώ μουσική, βρήκα το θάρρος, ήξερα και έναν από αυτούς λιγάκι. Αν είναι δυνατόν, βρήκα το θάρρος εγώ, κατεξοχήν δειλό άτομο, τότε εκείνη την εποχή, και χτύπησα την πόρτα και είπα, παιδιά, τραγουδάω. Μου λέει, σοβαρά? Ωραία λοιπόν, τι τραγουδάς? Τραγουδάω διάφορα, ήταν τα σουξέ της εποχής εκείνης. Εν πάση περιπτώσει, μετά πολλά με βάλαν στο γκρουπ, τραγούδισα και επειδή υπήρχε μια εκδήλωση τότε και θέλανε να τραγουδιστεί με τη δικιά μου χρειά φωνής, μου λένε, άντε να σε πάρουμε. Θυμάμαι την πρώτη φορά, λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσω να τραγουδάω, μου λέει κάποιος, βγάλε σε παρακαλώ αυτόν τον ενισχυτή του προηγούμενου γκρουπ που έπαιζε, και πιάνω την πρίζα με το ρεύμα. Την άχτηκα πάνω, έπεσα κάτω, ανάσκελα, πάνω στο πάλκο, και αυτό ήταν το πρώτο σοκ, ήταν το καλωσόρισμα, το βάπτισμα του πυρός, σε αυτή την υπόθεση που έμελε να με ταλαιπωρήσει τα επόμενα 20 χρόνια.